Λίγο κλίμα και να πάμε να δούμε γιατί οι τιμές του κρέατος δεν αυξάνονται, ευτυχώς δηλαδή, όχι πως θέλαμε να αυξηθούν και αυτές, ενώ όλα τα υπόλοιπα βλέπουμε ότι παίρνουν την ανιούσα. Ο κύριος Λιβαδιώτης είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Λιβαδιώτη μου. Καλημέρα σας. Ευτυχώς δηλαδή που το κρέας είναι πιο φθηνό. Ευτυχώς που υπάρχουν επαγγελματίες ακόμη. Είδος προς εξαφάνιση. Μα είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, ακούστηκε και προχθές στην Βουλή ότι τρία χειροστάσια είτε έβαλαν λουκέτο είτε ετοιμάζονται να βάλουν λουκέτο λόγω της άσχημης κατάστασης. Αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, φαντάζομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. 200 χειροστάσια είχαμε και τώρα έχουμε κάτω από 20. 60 σφαγεία έχουμε, είχαμε και τώρα έχουμε 2,5. Δύο στην Μαλούντα εδώ και ένα προσπαθούμε να νοιάσει η πόλη της Χρυσοχούς. Και οι δυσκολίες που υπάρχουν και οι ελέγχοι που γίνονται οι διάφοροι και οι έρευνες και οι πειθαρχικές και το έτσι και το άλλο και που τριβάζουν περί άλλων, όπως οι γραμμές που λέτε εκεί στις κοινωνικές παροχές ή όταν πήγα να βάλω εμπόριο εγώ στην έκθεση, να μην το ανοίξω πολύ το θέμα. Στην Κύπρο ακόμη δεν ξέρουμε από μόνιμα να κρατούμε σειρά, δεν ξέρουν οι αρμόδιοι να δίνουν τα ραντεβού. Μπορεί να δώσουν 100 ραντεβού την ίδια ώρα. Δώσε 50, δώσε 20, 8 η ώρα, δώσε και μια αναρρύθμιση. Όταν φτάσουν εκεί, δώσε τους μια γραμμή, να σταθούν γραμμή. Φώναξε ονόματα με τη λίστα που έχεις. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή στην Κύπρο ακόμη δεν ξέρουμε να κρατήσουμε μια γραμμή. Θέλουμε να μπούμε όλοι μαζί, παντού. Είναι τρομερό. Κρέας όμως δεν ξέρουμε να αγοράζουμε εδώ στην Κύπρο. Για να πάμε να δούμε τι. Δεν σας άκουσα καλά, έκανε μια διακοπή. Κρέας λέω όμως, ξέρουμε να αγοράζουμε. Να σας πω. Σιγά σιγά στην Κύπρο ο καταναλωτής ξέρει να αγοράζει και στην Κύπρο επειδή έχει αμεσότητα ο καταναλωτής με τον κρεοπόλη και ο κρεοπόλης με τον παραγωγό. Δεν αλλάζει πολλά χέρια. Και είναι αυτό το κόντρα, ενώ μας κοστίζει εμάς το κρέας διπλάσια από την Ευρώπη. Διότι τα σιτηρά στην Κύπρο είναι διπλάσια τα μεταφορικά για να έρθουν από την Ευρώπη. Παίμος καλύτερα 10 σέντ το κιλό και σε εμάς 20. Και τώρα έχει γίνει στην Ευρώπη 15 και σε εμάς 30 το κιλό τα σιτηρά. Και άλλα, ορισμένα άλλα, πολύ περισσότερο. Η σόγια, η σιδαρπούλα και όλα έχουν βάλει πάνω. Όμως υπάρχουν κόντρα indications, υπάρχουν επειδή υπάρχει υπερπληθυσμό στον ζώο. Επειδή δεν έχουν σιτηρά να ταΐσουν τα ζώα τους, τα δίνουν όσο πολύ παραγωγή, επειδή πρέπει να μειώσουν παραδείγματος χάρη τα βοδινά, τις αγελάδες, οι αγελαδοτρόφοι τις δίνουν φθηνά να φύγουν και καλά ζώα παραγωγικά και νεαρής ηλικίας, το young cow, και επειδή τα λινιά έχουν μείνει και δεν έχουν εξαχθεί όπως προορίζονταν πριν δύο μήνες και είχαν πάει από το 3 στο 3,5 ζωντανά κάπου στο 7 σφαγμένο. Τώρα έχουν πέσει και στο 2,5-2,75, δηλαδή 5,5 και 6 έχουν πέσει και ό,τι και να κρυβώνει και να τους τα χαρίζει τα σιτηρά και όλα, δεν θα μπορέσει κανένα να κρατηθεί, δεν θα μείνει τίποτε όρθιο. Αν δεν υπάρχει μια καθοδήγηση σωστή, μια τάξη, μια σειρά και μια εκπαίδευση όλου του κύκλου από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή, υπάρχει εκπαίδευση τα μεταφορικά και όλα. Και επειδή είμαστε ένα απομακρυσμένο νησί και έχουμε ψηλές μεταφορές για τα εισαγόμενα, θα δημιουργηθούν ελλείψεις, πρώτα απ' όλα ελλείψεις, όπως τώρα το πρόβλημα το μεγαλύτερο δεν είναι η αύξηση σιτηρό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι που δεν έχουμε σιτηρά. Να ταΐσουμε τα ζώα ή να φάμε εμείς. Δεν θα έχουμε ψωμί σε λίγο, όχι κρέας. Ψωμί δεν θα έχουμε. Δεν ξέρω με το διάταγμα που προσπαθεί να περάσει τώρα ο Υπουργός Γεωργίας μέχρι τον Μάρτη, λέει 4% θα είναι τα αποθέματα με διάταγμα από τους εμπορευόμενους. Για να δούμε. Θα πάμε μαζί να δούμε λίγο, κύριε Λιβαδιώτη μου, τις τιμές, έτσι όπως μας τις είπατε χθες και τις σημειώσαμε, για να δούμε τι συμβαίνει. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε με το χοιρινό. Ναι. Είναι το χοιρινό, όπως σας είπα, στην Ευρώπη είναι κάτω από το 1 ευρώ τα ζωντανά και εμάς 1,5 με 1,60. 1,60 κάθεται στην Ευρώπη 2 ευρώ το χοιρινό και εμάς 3. Για να μεταφερθεί από την Ευρώπη σε εμάς θέλει το 1 ευρώ, οπότε είναι 3 ευρώ. Και πουλιέται 4-5. Στην Ευρώπη ξεκινά 2 και πουλιέται 10. Διότι είναι πολλά τα έξοδα, τα ενδιάμεσα. Εμείς δεν έχουμε αυτή την αμεσότητα.
Ενώ στην Ευρώπη ο Κρεοπόλης είναι μια κοπέλα, ένας πολιτής, μια πολίτρια, ούτε κόβει, ούτε και η μάνα κάνει. Είναι όλα, είναι κρεοπόλες, δεν είναι κόπτες κρεάτων. Εμείς Μάλιστα. είμαστε απ' όλα. Το αρνί. Το αρνί, 7 έως 10 ευρώ το κιλό που πουλούμε εμείς, είναι μεγάλη συμπίεση προς τον Ποσκό. Δηλαδή όταν τα ορισμένα σούπερ μάρκετ έκαναν τους πολέμους και έβαζαν 6,65, δεν θα μείνει Ποσκός. Το κόστος είναι πολύ περισσότερο, είναι στη ζημιά τους που πουλούν. Αλλά τι θα τα κάνουν τα ζώα. Αν τα αρνιά στην Κύπρο πουλούνται γύρω στα 20 κιλά, γίναν 30 κιλά. Στο εξωτερικό, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα, τα αρνιά της πρώτης περίοδος είναι 7 έως 10 κιλά στην Ελλάδα. Στην Ισπανία είναι 4-5 κιλά, στην Ιταλία το ίδιο. Και η εξαγωγή, να κάνουμε εξαγωγή, θέλουμε αυτές τα κιλά. Και εμείς εντάξει, στην Κύπρο τρώμε μεγάλα αρνιά, τη Μάλτα το ίδιο, στη Γαλλία. Είναι ορισμένες χώρες που τρώνε, αλλά άμα είναι πολύ μεγάλα, τι θα κάνει, θα τα δω και φτηνά. Και κάτω του κόστου. Τα βοδινά το ίδιο, έχουμε υπερπληθώρα. Προσπαθούν τώρα να εξάξουν 7-8.000 μοσχάρια. Θέλουν να μειώσουν τις αγελάδες. Κρατιέται η τιμή χαμηλά. Βασίζονται πάνω στο γάλα. Τώρα και το γάλα θα έχει πρόβλημα. Έχουμε μπερδέψει τα πράγματα πολύ τώρα και με το βοδινό και το πρόβιο, το γάλα, το πρόβιο. Και τα κοτόπουλα είναι αυτά τα μόνα που έχουν βάλει πάνω τα κοτόπουλα. Γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση στα κοτόπουλα και υπάρχει παγκοσμίως. Υπάρχει μείωση της παραγωγής λόγω της πανδημίας. Ναι. Και τα μεταφορικά και όλα, διότι δεν είναι μόνο τα σιτήρα που βάζουν, όλα έχουν βάλει πάνω. Τα καύσιμα, τα πάντα. Και τα κοτόπουλα, ναι. Τι αυξήσεις, και στα κοτόπουλα τι αυξήσεις μιλάμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έχει αύξηση τη ζήτηση ουσιαστικά. Οι αυξήσεις παγκοσμίως στο κρέα με βάση το δίκτυο FAO του Ηνωμένων Εθνών είναι γύρω στα 22% τα κρέατα. Γενικά τα τρόφιμα είναι γύρω στο 30-32%. Όσον αφορά τα κοτόπουλα έχουν ακριβήνει περισσότερο, ότι υπάρχει περισσότερη ζήτηση. Παγκοσμίως. Ενώ το παραδείγματος χάρη στην Κύπρο υπάρχει ζήτηση στο κοτόπουλο και στο χοιρινό. Στο εγωπρόβειο αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε τον τουρισμό και δεν έχουμε τα εστιατόρια να δουλεύουν φουλ και τα ξενοδοχεία, δεν έχει ζήτηση. Ακόμα δεν έχουμε ούτε εισαγωγές τώρα αυτή τη στιγμή. Όπως δεν έχουμε εισαγωγές και στα χοιρινά, που είναι 20% το εισάγουμε και τα μοσχαρίζω, τα εξειδικευμένα κομμάτια, μπορεί και 80-90% σαν τα φιλέτα κλπ. Αφού δεν έχει ζήτηση, δεν εισάγονται. Και τα δικά μας δεν μπορεί να πουληθούν. Μάλιστα. Άρα, να κρατήσουμε αυτό που μας είπατε, ότι υπάρχει κρέας, αλλά και μάλιστα σε καλές τιμές αυτή τη στιγμή για τους καταναλωτές πάντα. Όμως κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου και για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε αυτόν τον τομέα και για το τι με λίγη ενέστη. Αυτό καταλαβαίνω, κύριε Λιβαδιώτη μου. Μάλιστα. Ότι θα αυτό έρθει... είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι αφού γίνει το ξεκαθάρισμα, όχι θα ακριβήνουν 30-50% τα κρέατα. Δεν θα υπάρχουν ούτε κρέατα, ούτε βοσκοί, ούτε κρεοπόλες. Διότι έχουμε και αυτόν το ότι δεν πάει κανένα στην κτηνοτροφία ή στις δικές μας εργασίες. Ότι η πολιτεία δεν εκπαιδεύει, δεν έχει σχολές τέτοιες. Προσπαθούμε εδώ και δεκαετίες, 20ετία να κάνουμε περιγράμματα των επαγγελμάτων αυτών. Πάμε πολύ αργά, μας έκοψε και η πανδημία τώρα που με την αρχή ψαθρώπινου ανοιχτού προσπαθούμε να κάνουμε το περίγραμμα. Αυτόν τον επαγγελμάτων είναι ο σκάλι του κτηνοτρόφου, του αλαντοποιού, του σφάχτη, του κροσφαγέα, του κρεοπόλη. Για να έχουμε καταρτισμένο κόσμο, σε άλλε χώρε οι κυβερνήσει επιχορηγούν τη μάθηση, επιχορηγούν την εργασία που κάνουν εκπαίδευση, κάνουν εμπειρία στα καταστήματα και κάνουν μεγάλες προσπάθειες για να κλείσουν τον κόσμο. Γίνονται οι αγροτικές περιοχές μέσα σε πόλεις ή δίπλα. Είναι κοινή ανάπτυξη. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα, δεν θέλουμε χειροστάσια, δεν θέλουμε μάντρες, δεν θέλουμε σφαγεία, δεν θέλουμε τίποτα. Είμαστε οι αρχιπεριβαλλοντιστές του κόσμου όλου, βασιλικότερο του βασιλέως. Φαίνεται ένα άλλο μεγάλο ζήτημα τώρα αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστώ γιατί θα το ανοίξουμε ξανά αυτό το κεφάλαιο. Το χρωστάω και σε εσάς αλλά και στην αντίπερα όχθη όμως. Σας ευχαριστώ κύριε Λιβαδιώτη. Ο τρόπος που παρουσιάζεις το πρόγραμμά σου και το χαμόγελο σου. Έμα, δεν έχουμε και χαμόγελο, τι να πάμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Μπράβο. Να είστε καλά, ναι, καλημέρα, σας. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να δούμε γιατί 6 κοινότητες σήμερα εντάσσονται στο Συμβούλιο Εδατοπρομήθειας. Ο κύριος Χατζηπάκος είναι μαζί μας.